Τη Μάγκη Ταμπακάκη τη γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο MasterChef. Τη συναντήσαμε στο εστιατόριό της στη Βάρη και μας μίλησε για την μετά MasterChef εποχή. Εδώ ο κόσμος θα δοκιμάσει παραδοσιακή ιταλική κουζίνα, κυρίως νότιας Ιταλίας. Αλλά παραδοσιακή με όλη την έννοια, δηλαδή όχι πειραγμένες συνταγές, συνταγές βγαλμένες μέσα από την καθημερινότητα των Ιταλών. Ο Σωτήρης ο Κοντιζάς μου έκανε μεγάλη τιμή και ήρθε. Όταν με πήρε τηλέφωνο το πρωί, εκείνη το Σαββάτο, να μου πει ότι θα έρθει με την οικογένεια, λέω Παναγία μου, πανικός. Ήμουν και στο σπίτι, λέω, παίρνω τον άντρα μου τηλέφωνο, του λέω Φραντσέσκο, άκου να δεις, έρχεται ο Σωτήρης το μεσημέρι. Να είναι όλα τέλεια. Εντάξει, δεν υπήρχε λόγος βέβαια να αγχωθώ έτσι, γιατί έρχεται για να μοιραστεί κάποιες στιγμές μαζί μας εδώ και με την οικογένειά του, οπότε σίγουρα δεν έρχεται να κρίνει. Απλά είναι δύσκολο να το ξεπεράσεις. Όταν έχεις ζήσει σχεδόν ένα χρόνο με τον ίδιο ως κριτή, έχεις πάντα αυτό το τρεμούλιασμα της καρδιάς που λες «Α, και τι θα γίνει τώρα». Το παρακολούθησες φέτος? Φέτος είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τολμώ να πω περισσότερο από τη δική μας. Το παρακολουθούσαν λοιπόν. Έχοντας ζήσει αυτή την κατάσταση και αρκετούς μήνες όπως τα παιδιά, μπορώ να καταλάβω στην κάθε στιγμή γιατί αντιδρούν έτσι. Μπορεί στην αρχή κάποιοι να πήγαν μελετημένοι, γιατί σίγουρα πήγαν μελετημένοι από τους δικούς μας τους χαρακτήρες. Αλλά όταν ζεις εκεί 24 ώρες το 24ωρο, με τον εγκλισμό κτλ., βγαίνει ο αληθινός σου χαρακτήρας. Όσο και να θες να προσποιηθείς κάτι άλλο, κάποια στιγμή θα βγει αυτό που είσαι ή αυτό που η κατάσταση θα σε κάνει να γίνεις. Θα σου βγουν και τα νεύρα, θα σου βγει και η ζήλια και ο ανταγωνισμός και το κλάμα. Είχες κάποια αδυναμία σε κάποιον από τους τρεις κριτές? Εγώ, παρότι δεν φάνηκε, να σου πω την αλήθεια, αδυναμία είχα στον Σωτήρη πάντα. Για ποιο λόγο? Διότι είναι αυστηρός και μ' αρέσει. Είναι αυστηρός δηλαδή στη δουλειά του και μ' αρέσει. Ήσουν μία από τις παίκτηρες που είχε συζητηθεί πέρυσι. Σε στεναχώρησαν συμπεριφορές? Την αντίδραση του κόσμου δεν την περίμενα. Ήταν σοκ και χρειάστηκαν κάποιοι μήνες για να το ξεπεράσω και να μπορέσω να επανέλθω στην φυσιολογική ζωή. Όχι μόνο για τα κακά, δηλαδή για αυτούς που ήταν εναντίον μου, και για αυτούς που ήταν υπέρ μου. Γιατί εκεί που ξαφνικά περπατάς στον δρόμο και περνάς απαρατήρητη ένας καθημερινός άνθρωπος, ξαναγνωρίζουν και μιλάνε για σένα. Ενδεχομένως φέτος οι διαγωνιζόμενοι να ήταν λίγο χαμηλότερου επίπεδου από εσάς. Θεωρείς ότι αν ήσουν με αυτούς τους συμπαίκτες, ίσως πήγαινες καλύτερα? Κοίταξε, ήταν πιο μικρή σε ηλικία οι φετινοί παίκτες. Οπότε κάποιοι από αυτούς είχαν και μικρότερη εμπειρία και υπήρχαν πιο πολλοί ερασιτέχνες φέτος. Γι' αυτό πιστεύω ότι μέχρι ενός σημείου το επίπεδο ήταν πιο χαμηλό από το δικό μας. Ουσιαστικά στο MasterChef δεν παίζει πάντα ρόλο το αν είσαι καλός για να προχωρήσεις. Παίζει ρόλο και το πόσο ψύχρεμος είσαι να αντιμετωπίσεις την κάθε δοκιμασία. Με τη Σπυριδούλα έχεις μιλήσει καθόλου? Είναι η πιο συζητημένη παίκτρια του φετινού MasterChef. Έχει δεχτεί πολύ πόλεμο, η αλήθεια είναι αυτή. Αδίκως. Για όλους είναι άδικο, γιατί δεν σε ξέρουν. Σε κατηγορούν χωρίς να σε ξέρουν ουσιαστικά. Δεν έχω επαφή με τη Σπυριδούλα, γιατί ούτε όταν είχαμε μπει την εβδομάδα στο Silver Awards είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε πάρα πολύ. Παντρεύεται ο Σελίμ. Φυσικά. Είμαι και καλεσμένη. Θα πας? Φυσικά και θα πάω, δεν βλέπω την ώρα. Λυπάμαι που κάποιοι θα είναι σεζόν και δεν θα μπορέσουν να έρθουν. Θα ήταν εξαιρετικό reunion, θα ήταν τέλειο.